Θα μπορούσαμε όμως να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Το έχω εκφράσει και σε παλαιότερες επικοινωνίες μας. Αυτό το οποίο εγώ πιστεύω είναι ότι η ενδιάμεση λύση δεν είναι τα μεταχειρισμένα 1-2 πλοία που θα μας δώσει η όποια χώρα με την οποία θα συμφωνήσουμε. Για μένα η ενδιάμεση λύση είναι η διάθεση 1 δισεκατομμυρίου, το πολύ 1,5 από το ελληνικό κράτος, προκειμένου με ταχύες διαδικασίες και εκμεταλλευόμενη τη γεωγραφία μας να αποκτήσουμε υλικό υψηλής τεχνολογίας, σύγχρονο, το οποίο θα ανεβάσει εκθετικά το δίκτυο αποτροπής στους απέναντι και με γρήγορες κινήσεις. Ένα τέτοιο λοιπόν σχήμα θα μπορούσε να περιλαμβάνει μέσα σε αυτή τη δαπάνη, όχι περισσότερο, θα μπορούσε να περιλαμβάνει ένα αριθμό εκατοντάδων UAVs τύπου καμικάζι, αυτά που σηκώνονται και πέφτουν πάνω στο θύμα τους και κρύβνονται, ένα αριθμό UAVs επιτηρήσεως, ένα αριθμό UCAPs, δηλαδή τα μη επανδρομένα εναέρια τα οποία επιτίθενται με οπλισμό, ένα αριθμό ταχυπλώων εξοπλισμένων με σύγχρονη τεχνολογία υψηλής ταχύτητας, φτηνές πλατφόρμες, ώστε από τα νησιά έχοντας ορμητήρια να επιτίθενται από όλες τις κατευθύνσεις σε υποψήφια θύματα, ένα αριθμό επακτίων συστοιχειών οι οποίες θα είναι περί τον 25ο μεσημβρινό από βορρά προς νότο και θα καλύπτουν μέχρι και το Λιβικό και το Ιόνιο πέλαγος, όλα αυτά στην ίδια τιμή, και έχω ψάξει αυτό το θέμα, τον πύχη στα ύψη, επιπλέον θα εξέπεμπαν και ένα πολιτικό μήνυμα όχι μόνο προς την Τουρκία, αλλά και προς κάθε κατεύθυνση, προς εχθρούς και φίλους, ότι το Αιγαίο δεν ελέγχεται de jure από την Ελλάδα, αλλά ελέγχεται de facto. Δηλαδή, όποιος μπει εκεί μέσα, ξέρει ότι από την πρώτη στιγμή ως την τελευταία παρακολουθείται, στοχοποιείται και προσβάλλεται από κάθε κατεύθυνση. Εάν αυτό το έκαναν και οι φίλοι μας οι Κύπροι από την άλλη πλευρά, θα κλείναμε και τον θεωρητικά ενιαίο αμυντικό χώρο με κατάλληλες συστοιχίες πυραυλικές, με κατάλληλα ταχύπλοα, με αντιεροπορική άμυνα και ούτω καθεξής. Αυτά όλα από πλευράς Ελλάδος πιστεύω με 1,5 δις περίπου το καταφέρναμε και αντίστοιχα με αντίστοιχη δαπάνη και οι Κύπροι. Αυτά είναι μια γρήγορη διαδικασία. Αυτά θα μπορούσαν να αποκτηθούν γρήγορα. Και βέβαια αυτό δεν αναιρεί την υποχρέωσή μας να έχουμε πλοία τα οποία μπορούν να δράσουν σε ανοιχτή θάλασσα όπως οι φρεγάτες, έτερων εκάτερων. Δεν το κάνουμε αυτό δηλαδή για να υποκαταστήσουμε την ανάγκη αποκτήσεως φρεγατών, αλλά μέχρι να γίνουν οι φρεγάτες, αυτό εδώ θα μπορούσε σε μόνιμη βάση να αποτελεί φόβητρο και να μην μπορεί κανείς να αμφισβητήσει πλέον ούτε να ζητήσει αφοπλισμό, ούτε να κάνει εξυπνάδες με τα αλλιευτικά του με υβριδικό τρόπο, ούτε να παρενοχλεί ούτε να απειλεί. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα όμως θέλουν θάρρος, πολιτική βούληση και ασύμβατη σκέψη. Σκέψη δηλαδή που να μην σκέφτεται πάντα συμβατικά, να σκέφτεται την επόμενη μέρα.